Όποιοι παρακολουθούσατε φέτος τη Eurovision, ήταν μία δόξα εις τον σατανά. Εσχημάτισαν ένα σταυρόν φωτεινών επί του εδάφους και πατούσαν το σταυρόν και χόρευαν απάνω του με δαιμονισμένον τρόπο. Και μόλις τέλειωσε η Eurovision για η έκπληξη από αυτό που είδαμε, μάλιστα η Κυπρούλα μας, η νήσος μας, η νήσος των Αγίων, πριν μερικά χρόνια έστειλε τραγούδι ο δαίμονας. Ο δαίμονας. Στα αγγλικά το είπα. Λοιπόν, η κορύφωση όμως ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι. Και η αρχή που έγινε η τελετή απαρχής των Ολυμπιακών στο Παρίσι και εξαιρέτως η λήξης, ήταν ξεκάθαρο ότι παραδίδομαι πλέον την ανθρωπότητα σε έναν, είδετε εκείνον τον ολόχρυσόν, σαν την ακρίδα που έπεσε που τον ουρανό και πιάνε τον οι άνθρωποι και τον ύψωσαν. Και έπιασαν τη σημαία της Ελλάδας. Και εμείς οι χαμένοι εις το διάστημα νεοέλληνες εκαμαρώναμε γιατί λένε τον εθνικό μας ύμνον και κρατούν τη σημαία την ελληνική. Ρε παραδίδουν την Ελλάδα ως πρώτη χώρα εις τον σατανά. Αυτή ήταν το μήνυμα. Ένας που μπορεί να διαβάσει πίσω από τα φαινόμενα.